λοιπά. Τους πίνεις κυρίας Πετρίδου. Δεν ξέρω, εγώ απλά είμαι ένας περαστικός. Μπορώ να μιλήσω με την ίδια σας παρακαλώ. Αμάν. Τους πίνεις γύρω τον κυριακό Αλεξάνδρου. Ελπίζω μια μέρα να γίνει μόνιμα, ναι. Μπορώ να δω. Λείπει. Ο κύριος Βασίλης Κατσικοποδάρος. Ποιος Βασίλης Κατσικοποδάρος. Εγώ δεν ξέρω κανένα. Κυρία Πετρίου, πρέπει να ακολουθήσετε στο τμήμα. Γιατί? Θα μάθετε εδώ, θα φτάσουμε εκεί. Εγώ είμαι. Χαβαραία μου. Εμένα ψάχνετε. Χαβαραία μου. Βασίλης Κατσικοπόδαρος στη διάθεσή σας. Πόπι, ποιος. Έλα, Πόπι μου. Εγώ είμαι. Και αν σε πουτώ τηλέφωνο του, Παυλή. Πού είσαι, επιέτσαμε. Ναι, κορή, έβαλα μες ένα γραφείο και περιμένω, δαμέ, περιμένω, μόνη μου. Α, έβαλα την να κάτσει μόνη της αλήθεια ένα γραφείο και περιμένει. Μα έτσι κάνουν, προσπαθούν να τους σπάσουν την ψυχολογία τους, καταλάβες. Ναι. Επέτεις το. Α, ναι. Ποπή μου, ο Παυλής λέει ότι έτσι κάνουν πάντα. Προσπαθούν να σου σπάσουν την ψυχολογία σου. Εσπάζα σου την ακόμα. Εφάζε, κορή. Εγώ είμαι όπως την παίρνησαν τη stainless steel, κόρη, αν παθαίνω τίποτε. Νομίζεις, εγώ μια φορά που την εξήγασα πάνω στο κάζιν πολύ νωρά, εξεκολλήσε ο κόλος της. Μα τι θέλω λίγο εσύ τώρα. Όχι, για να μην μου λέει ότι μα ήρθε στη stainless steel, σπάζουν ποτέ. Δώσ' μου τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Έλα, κυρία Ποπή μου, ο Παυλής είμαι. Νομ, που την πήκε, κυρία. Έλα, σου πω να ξέρεις ότι τώρα να προσπαθείς να σου κάνω ανάκριση του. Ξέρω του. Ναι, εννοώ να σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Πού τον ήξερες το Γεωργίου, που ήβρες τόσα λεφτά, και άλλα διάφορα. Μην τους απαντήσεις, Πόπι μου! Να τους θελαλείς μασημένα! Δώσ' μου το τηλέφωνο. Η άλλη. Πού είναι? Δεν ξέρω, κορέ, δεν τους είδα. Και ρε, λες, ρε, Πόπι. Τρία πλάσματα μέσα στον ίδιο αστυνομικό σταθμό. Και δεν βρέθηκε ακόμα. Δεν βρέθηκα σήμερα ακόμα. Κορή Κατερίνα, θέλει να με ζαλίζεις. Άτε. Με λαλείς ονόματα. Μπορεί να μας έβαλα σε κοριό και να παρακολουθούν τα τηλέφωνα μας. Πώς θέλει να καταλάβουμε να είσαι κοριό το τηλέφωνο σου. Πλείς, δώσ' μου τηλέφωνο. Πόπι, που να αφήσεις που για μέ, κι ας μας να μας πεις τι έγινε, οκ. Okay? Καλή επιτυχία, Πόπι μου! Καλή επιτυχία. Le mic est comme le manche du chip, donc je tiens les manettes, les livres, les phases, je viens d'une autre planète. Mais, Billy, où c'est? Δεν μου άμεσες. Και μου το χορκόνα στο αδωγό κατάθεση. Και εμένα ήρθαν και με βρήκαν στο σπίτι της Κατρίνας. Με το όνομα σου. Με τι, με το όνομα του Μάρκο Πόλο. Α. Να σου πω. Τώρα τι κάνουμε, ρε φίλε. Θα τα πούμε όλα ή θα πούμε τα μισά. Εξαρτάται να μου τους είπε ο Σίλος, ρε. Εδώ και είναι κατάθεση. Ναι. Ξέρουμε να μου τους είπε. Όχι. Α, άρα. Ξέρω στα άλλα, λέμε που πάνω που πάνω, κουτουρού, ώστε να δούμε να μου ξέρουν για μας. Εγώ λέω να τους πούμε την αλήθεια. Ρε! Τι? Να δω και τους είσαι κατάθεση. Όχι, ήρθα να κάνω παρκέ, ρε. Τέτοιο να είσαι κουφιέ, ρε. Μες στο σύστημα της αστυνομίας, είσαι πεθαμένος, ξέρεις. Καιρός, πανίζουμε και αυτό το θυματάκι. Μην ανησφαλείς, ρε. Είσαι κουφιέ, λαλούς. Μην ανησφαλιές. Φάλιες. Είσαι κουφιέ. Κυριακό, εδώ που φτάσαμε πρέπει να τα πούμε όλα. Εντάξει, άντε. Εγγε, να μας ανακαλύψουν. Α, δεν μας ανακαλύψε συμπηλέ. Εγώ λαλό σου ξέρουν τα ούλα και πήραν το τσαμέ μόνο και μόνο για να τους ψαρέψουν. Κοίτα, αν τα ξέραν ούλα θα τους έπαιρνα μόνο για κατάθεση, θα τους έβαλα μέσα από τα ημέρα που κάτσεις κανονικά. Μπορεί να τα κάνουν έναν ένα. Baby steps. Έτσι είμαστε εμείς οι Κυπρέοι. Κάνουμε τα ούλα slow slow. Γιαβάζ, γιαβάζ. Δεν κουτουρού που καρέτα καρέτα έρχεται να γεννήσει δαμέ. Είμαστε το νησί της Χελώνας. Πρέπει να μάθουμε τι είπε ο Γεωργίου στην κατάθεση του. Τι είπε ρε Παυλή. Το εκάρφωσε μασούλους. Γι' αυτόν τους ήπειρα τους άλλους για κατάθεση. Όμως αν μας εκάρφωνε ούλους, να πάμε ούλοι για κατάθεση. Γιατί ήπειρα μόνο τους τρεις. Επειδή είδαν τους μαζί του την ώρα της συναλλαγής, λογικό. Λογικό για τους που έχουν λογική. Εμείς έχασαμε την τέλεια. Για μου ευτυχώς πρέπει να πιάνουμε κι εμείς, α. Δόξα το Θεό να λαλείς. Να λέω, το ακούει με κανένας. Όχι. Ακούω κλειδιά στην πόρτα. Ω, πορεία μου. Λαλείς να ήρθαν να μας σωρόψουν κι εμάς. Είναι.
Ας σε ρωτήσει κανένας. Εν είμαι δάμε. Πονιστό. Είναι η τέταρτη φορά που με ρωτάς. Νιώθεις καλά. Μπορεί να το απαντήσεις. Για να μου βγάλει το γύψο ο γιατρός Σάβα μου σημαίνει εν οκέι. Εντάξει, δεν θέλω να το σκορσάρεις. Εντάξει. Σου υπόσχομαι ότι για τους επόμενους 5 μήνες θα παίξω μαπά. Τι έγινε στο γιατρό. Free Willy. Α, την πιτέλου θα απαντήσεις άνθρωπος. Έχουμε κανένα από τους άλλους. Όχι, από ό,τι ξέρω, περιμένουν να δουν κατάθεση ακόμα. Που το Γεωργίου κανένα νέο. Α, ναι, πιάσε με τηλέφωνο και μου να έρθει μια βόλτα που θα πιάνει καφέ. Α! Εντάξει, να έχουμε μέσα στη φυλακή κλεισμένο. Ενώ από την ανάκριση του ρε Παυλή. Όχι, τίποτα, δεν ξέρω, μάθαμε τίποτα ακόμα. Τα ξέρω, το πουλί είναι και λαίδισε. Αν ήταν πουλί, ήταν να παίξω όμω σε πέτο. Τι σαβά μου. Ντροπή. Βλέπω μα τσικολόγοι. Α, ναι. Και στην εποχή του φόρτζι. Εμείς ακόμα κυλούμε εδώ με την πανιβέλα. Άντε γε μου, πώς είναι ώρα, Παναγία μου. Η κυρία Πετρίδου, να υποθέσω. Ναι, υποθέτεις σωστά. Άντε, ρώτα με, ήταν μπορεί να με ρωτήσει γιατί βιάζουμε. Ξέρεις, έχω ένα σίδερος εν 3 πλυντήρια που έπλυνα. Ποιος εννά μου τα κάνει. Οκ. Κατάλαβα, εφάμε. Εμπειλή. Φύγε, να μπλέξεις παραπάνω. Βαρέθηκα να κρύβομαι, ρε. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ρε, είναι ώρα τώρα να κάνεις μαγγελίκια. Φύγε και να τα κάνω εγώ και υπόπη. Άτι. Αφού ήμουν και εγώ στην ανταλλαγή, όπου και να πάω θα με ψάξουν. Εντάξει, ρε. Να τους πούνε ότι είστε στοιχεία του αστογράφη. Ότι σου δίπλα επότιζες, άκουσες τις ομιλίες και είστε. Δεν φεύγω, ρε. Μην επιμένεις, δεν φεύγω. Καλά. Και αν καταλάβουν ότι είσαι πεθαμένος, πώς θα το δικαιολογήσεις. Δεν θα το δικαιολογήσω, θα πω την αλήθεια. Πέντε είναι αλήθεια για να πάει φυλακή για ληστεία. Εκατάλαβες το πράγμα. Οχου. Οχου. Άντε. Είσαστε εδώ για την υποθέση Γεωργίου. Ναι. Καλέσετε μας ρε φίλε μου. Ελάτε μαζί μου. Εντάξει, άρθω. Να έρθω εγώ. Έλα. Μπορεί να έρθω εδώ. Εν τηλεφωνούν. Εν είστε λουμίνιμα. Γιατί δεν στέλνω μήνυμα, το τώρα είναι κακό σημαντή, ναι. Μπορεί να μιλούμε με τους αστυνομικούς ακόμα. Μα το σύνορα, και τι τους ρωτούσιορ. Τι ψυχολογικά τους άφηκε η παιδική τους ηλικία. Υπάρχει μια γραφειοκρατία, τότε τα πράγματα θέλουν χρόνο. Μα τι στις κοινωνικές ασφαλίσεις που επίαν. Κι άμε ναι, να το καταλάβω. Σπάζουν σου τα νεύρα σου μέχρι να σε εξυπηρετήσουν. Τότε στο αστυνομικό τμήμα είναι πια να δώσουν απλά μια κατάθεση. Κανεί κόρη μου κι εσύ. Θεωρείς ότι εγώ προσπαθώ να μείνω ψύχραιμος, παλευκότο. Περίεργο. Εσύ κανονικά πρέπει να μας πελάνεις που τη μουρμούρα. Ναι, αλήθεια. Αλλά τον τελευταίο καιρό διαβάζω ένα βιβλίο. Πώς να είσαστε πάντα ήρεμος. Ναι. Και ποιος το έγραψε. Ο Γιαννάκης Ομήρου. Υπάρχει περίπτωση να τους συλλάβουν θέμας. Μόνο αν έχουν κατηγορίες εναντίον τους. Και αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να εύρουν. Είπαμε, εξαρτάται από το τι εμαστήρισε ο Γεωργίου. Σαβά, υπάρχει περίπτωση να μάθουμε τι είπε και τι δεν είπε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είπε τίποτε. Του έσυρε τα ούλα πάνω μας για να σώσει εκείνο το τομάρι του. Τέλος. Υπάρχει περίπτωση να σιωπήσετε, ρε παιδιά. Θεωρείτε ότι εγώ προσπαθώ να κρατήσω
Τι είναι αυτοκυριαρχία μου. Πώς από εδώ, κούλα. Θέλεις. Με φάεις. Μείνεις που μου παραπάνω. Πώς πάει η διαμονή στο hotel, Κελί. Θεωρείς το αστείο. Κι όν πράγμα. Το γεγονός ότι είσαι πίσω από τα κάντζελα. Πρέπει να το σκεφτώ. Όχι. Δεν το θεωρώ αστείο. Πάλε καλά. Θεωρώ το λογικό. Αυτονόητο. Destiny, you know. Χαίρομαι που το διασκεδάζεις. Κρίμα που ενέφερα σε μια σαμπάνια να το διασκεδάζουμε μαζί. Αλλά ναι, εξίασα. Εσύ διασκέδαζες το χρόνια. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου, που το πάρτι κάποτε τελειώνει. Κούλα, για ποιο λόγο ήρθες να με. Για να απολαύσω το σοου. Δεν ξέρω τι χαίνει μου συχνά να θωρώ ένα γιοντάρι μέσα σε ένα κλουβί. Μόνο στο τσίρκο. Και δάμε. Πε μου, κοφτεί και εισιτήριο. Ωραία, τέλεια. Άρα το σοου θα είναι free. Κρίμα που ανεφέραζε η μαμά μου. Αρέσκει της πάρα πολλά το τσίρκο και ο καραγκιόζης. Εσύ δάμε, στη διάθεση τα λιωταθκιό. Κυρία Πετρίδου, πόσο καλά γνωρίζετε τον υπαστινό μου Γεωργίου. Ελάχιστα. Εγώ να ξέρετε, έτσι είμαι κοινωνικό πλάσμα. Αφού να φανταστείτε, στη γειτονιά μου έχει πλάσματα που ήρθαν πριν 10 χρόνια και εγώ δεν ξέρω το όνομά τους. Τον Γεωργίου, πώς το γνωρίσατε, κάτω από ποιες συνθήκες. Οι άλλοι τι σας είπαν. Για ποιο λόγο συναντηθήκατε στο χωράφι πριν 3 μέρες. Οι άλλοι τι σας είπαν. Αυτό σας το ζήτησε ή εσείς. Η άλλη δεν σας είπα. Μήπως ο Γεωργίος σας εκβίαζε για κάτι. Είχατε ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του. Ο ίδιος τι είπε. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι. Σημασία έχει τι λες εσύ. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω. Γιατί. Γιατί καλείτε μας έναν έναν. Έπρεπε να μας καλέσετε όλους μαζί να τα πούμε όλοι συντονισμένα. Για εσάς που το κάνω, για να μην μπαίνετε στον κόπο. Γιατί φωνάζετε και τα δυο τα άλλα τα κοπέλια από έξω να έρθουν να τα πούμε όλοι μαζί. Α, έδεχεστε. Καλά, είπα να δοκιμάσω. Τεράστιος. Δεν μπορώ να δω καταθέσει. Όχι, στο γραφείο μου ήταν κλειδί. Απλά μέσα με την κυρία Πετρίδου και να μας φωνάξει να πάει μέσα μαζί. Θες περί τι μας πρόκειται. Να σας τα πει ένα κλειδί. Οκ. Εντάξει, ευχαριστώ. Περιμένετε να. Ρε. Είναι ώρα τώρα να κάνεις μαγγελίκια. Φύγε και να τα κανονώ εγώ και υπόπι. Άτσι. Πέντε είναι αλήθεια για να πάει φυλακή για ληστεία. Κατάλαβες το πράγμα. Ωραία, Μανούλα. Μεγάλη μέρα η σημερινή. Τελειώσες. Όχι. Θέλω να σου κάνω και φούσκα. Θέλω να φύγεις. Πεαλώνα. Γιατί το κάνεις τώρα. Τόσο πολλά το απολαμβάνεις. Ναι ρε παιδί μου, μα είδες. Για να δεις τι παθαίνει τελικά τσίνος που υποτιμά την νοημοσύνη των άλλων. Τι παθαίνει. Μπαίνει φυλακή. Hello. Εν υποτίμησα ποτέ κανένα. Α ναι. Μα νη με ανέβαζες, μα νη με κατέβαζες. Και όποτε μιλούσες για μένα, λαλούσες η παλαβή, η ηλίθια, η κούκου, και είναι η αμπάλα, την πονκοφιόνους της. Τελικά, ποιος πουρας τους δυο ενώ αμπάλα τους, κύριε Γεωργίου. Κοινός που είναι μέσα στα καντζελά ή κοινός που είναι έξω. Βρείτε την απάντηση και κερδίστε πλούσια δώρα. Μάνα μου χαχανίζεις εμένα. Και σκέφτομαι να πάω να καταθέσω για σένα. Και τι έχεις να πεις. Τσίνα που ήταν τα μάτια μου τόσους μήνες κοντά σου.
για τα τηλεφωνήματα σου που άκουσα, για τις υποθέσεις που τις άφηνες πάντα μισοδότσι, για τα χαρτιά που έκρουζες και νόμιζες ότι σε θόρυν ποτέ κανένας. Αγάπη μου, η κούλα είναι όπως τον Big Brother, θωρεί τα ούλα. Ποια ότι θέλεις ποτέ και δεν έχει σημασία. Γιατί είπες το, αποκλείεται. No Bloody Mary. Α? No Bloody Mary. Α? No Bloody Way. Είδες, είπε το. Ετέγιος είναι τέτοιος άντων. Ηρεμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Λαλή, να μην ανησυχούμε ότι είναι μόνος του σε ένα γραφείο και περιμένει. Γιατί γελάτε, ε? Έτσι κάνουν πάντα. Α, προς το παρόν ούλα ήρεμα δαμέ, η Πόπη με τον ανακριτή ακόμα και μιλούσε. Α, τώρα τουλάχιστον το ξέρουμε να μου κάνουμε. Παραγία μου την Πόπη μου, λαλείτε να τη στριμώξει πολλά. Ο ανακριτής την Πόπη ή η Πόπη τον ανακριτή. Ρε παιδιά, λαλείτε να τα βγάλει πέρα μαζί του. Ηρεμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Στο σημείο συνάντησή σας με τον υπαστυνόμο Γεωργίου βρέθηκαν 220.000. Μετρούεις. Ευρώ. Α, σοβαρό. Ποιο ήταν, πώς βρέθηκαν εκεί. Τι συναλλαγές είχατε να κάνετε μαζί του. Να σας πω. Ακούω. Ζαλίζομαι. Δεν αισθάνομαι καλά. Μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό. Οκ. Έτσι ξαφνικά νιώθω να ζεσταίνομαι. Σας παρακαλώ, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το air condition. Είναι ήδη στο full. Α, ναι. Κλείστε το καλό γιατί άρχεψα να ρίω. Έχω και πόνο κεφαλό, δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου καλά. Δεν είμαι καλά, μα δεν με πιστεύει ότι είμαι και μεγάλη γυναίκα. Είμαι στην κλιμακτήριό μου. Σας παρακαλώ, μπορούμε να κόψουμε την ωραία την κουβέντα και να τη συνεχίσουμε σε λίγα. Όχι. Αφού το λέτε, δεν είμαι καθόλου καλά, μα δεν με πιστεύετε. Όχι. Δεν με πιστεύετε. Όχι. Κυρία Πετρίδου, με να προσποιήσετε τις δαλάδες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κυρωθεί η ανάκρισή σας. Ναι, μα μιλάτε, είμαι φυρμένη. Να σε έχω πολύ ώρα μπροστά μου. Γιατί, να καθόνονται το στομάχιο σου. Πολλά. Εμένα να δεις, θωρώσω και θέλω να κάνω με το. Πέντε βράζα κούλα, μπράβο. Εσκότωσες μου τα όνειρα μου, κύριε. Ξέρεις πόσα όνειρα είχα εγώ να γίνω αστυνομικός. Έχει και όνειρα κούλα. Βασικά, εγώ ήθελα να γίνω δικηγόρος. Επειδή έχω πολλή γλώσσα και δεν κέρδιζα τις δίκες. Αλλά επειδή δεν πέρασα την νομική, είπε μου ο τατάς μου θέλω να γίνω αστυνομικός. Άρα είναι όνειρα που είχες αλλά μέσω. Όταν εγνώρισα τον νόμο, ερωτεύτηκα το επάγγελμα. Ναι, κύριε, I was in love. Ενόμιζα ότι επιτελούσα κοινωνικό έργο. Ήταν να πιάνουμε τους κακούς, τους παράνομους, τους μαφιόζους, τους λοποδίτες. Όχι το συγκρότημα, τους κανονικούς. Κι ύστερα δυστυχώς γνώρισα σου εσένα. Και κακοβλάγες, κούλα. Εχάλασες μου τα πιστεύω μου, κύριε. Κατάλαβα ότι η βρωμιά ξεκινά από μέσα και μετά στον εξωκόσμο. Ένα ιδανικό είχα κι εγώ και τις αλαπάτησες μου το τέλεια. Σιγάρα, κούλα, με βάλει τσιά κλάματα. Όταν ονειρεύκεσαι να αλλάξεις και να βελτιώσεις τον κόσμο, νομίζεις ότι είσαι και συμμάχος. Όταν όμως κινεί η σύμμαχη ευουτημένη μέσα στη βρωμιά, νιώθεις ότι αγωνίζεσαι μόνος σου, όπως το Δον Κιχώτη. Φτιάσαι και άλλο που λες, σου κάνεις και παρέα. Να με ειρωνευτεί κιόλας, ο Τζόκερ του Μπάτμαν. Θα πρέπει να ντρέπεσαι, κύριε μου. Άνθρωποι σαν εσένα προσβάλλουν τα όνειρα ανθρώπων σαν και εμένα. Εκατάλαβες. Εκατάλαβα να λάλεις. Είμαι τα μένη. Τι είσαι?
Η μάνα μου έταξε εμένα με με δει ποτέ μου γιατρό και έτσι έπρεπε να χαλάσουμε το τάμα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό? Να σας φέρω. Ευχαριστώ, γιέ μου. Είμαι και μεγάλη γενέκα. Να είσαι στις ευχές μου, να είσαι στις ευχές μου. Μου εξαπολώσε, Νέα. Τι? Προσπαθώ να κερδίσω χρόνο, γιέ μου. Κάτι με ρωτήσαν και δεν ήξερα τα πουτά να τους απαντήσω. Τι άρχισε στα θεατρικά. Αν γίνουμουν ηθοποιός, ήταν να ήμουν ή Κυβέλη ή Παξίνου. Και οι δυο μαζί θα ήσουν, ή θα το παίζει να αλλάξει. Ρε, προσπαθώ να κερδίσω χρόνο, γιέ μου. Εν το καταλάβεις. Κακά ξεμπερδέματα θα έχουμε, εγώ αυτό ξέρω. Καλά κάνεις να κάνεις και εσύ το ίδιο. Τι? Εγώ σου προτείνω ζάλι, πονοκέφαλο και κολικούς. Ρε Πόπη, γιατί να μην πούμε την αλήθεια να τελειώνουμε? Γιατί, γιέ μου, δεν ξέρουμε τι είπε ο σύλλος. Θέλεις να καούμε μόνοι μας? Στην σειρά μου. Ο κύριος Αλεξάνδρου. Ναι, ο ίδιος. Παρακαλώ. Κάτσε εδώ. Κάτσε. Συγγνώμη πρώτο. Με την κυρία Μπόβεν, τι έγινε? Εντεκόπηκε η κατάθεσή της λόγω αδιαθεσίας. Α, πες σας ότι έτσι ζαλίζεται και έπαιζε χαμέ δραματικά. Ναι. Έκαμε έτσι. Και έπαιζε. Ναι, εσείς πού το ξέρετε? Εμπουκάτης Ρεστορίκ, έμειναν της Κουσούρκα. Ορίστε. Κάντε δικά μου, τίποτε. Μας, εσείς νιώθετε εντάξει, να μπορούμε να ξεκινήσουμε? Μια ψυχή μου είναι αυκή. Αυκή σε ασύν και που το λαιμό, που το μούτι. Ναι, πρέπει να έρθουμε ξεχωριστά. Πρέπει να έρθουμε και οι τρεις μαζί να συνεννοηθούμε. Ναι, όμως δεν ήρθαμε, μας φέρανε. Κακός. Πρέπει να τους πούμε μπιένετε και να έρθουμε κι εμείς πίσω σας. Ναι, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, Πόπη μου. Τι γίνονται, να κάνουμε? Γίνονται, γιέ μου, γίνονται. Στην Κύπρο είμαστε. Μάλιστα. Αποφάσισες τι θα πεις? Περίμενα σας εσάς να συνεννοηθούμε. Ο άλλος που είναι. Μέσα. Εσύ θα με να τους πεις? Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Μερικές φορές η αλήθεια σε βγάζει από μεγάλους μπελάδες. Γιέ μου, την αλήθεια δεν την είπαμε τόσο καιρό να την πούμε τώρα. Κοίτα να δεις. Αν μίλησε ο Γεωργίου για τη ληστεία της τράπεζας, την έχουμε βαμμένη όλοι. Όχι όλοι. Εσύ την έχεις βαμμένη. Εσύ έκαμες τη ληστεία. Και εσύ πήρατε τα λεφτά. Ποια λεφτά? Εγώ δεν ξέρω τίποτε, δεν είδα τίποτε. Α, ναι, όμως δεν μπορείς να το πεις αυτό, γιατί ήταν μπροστά μας την ώρα της ανταλλαγής. Τα λεφτά τα έχει η αστυνομία. Ναι, έχεις δίκιο. Κάτι να σκεφτώ. Φύγε, κουλά, άρκεψε να με κουράζεις. Μα δεν τελειώσα ακόμα. Έχω άλλα να σου πω. Πετάμε στον μπάνιο με την ησυχία σου. Μες στον μπάνιο τραγουδό. Εν έχω όρεξη για κουβέντες. Χάνεις την ώρα σου, αδερφέ. Ξέρω το, μάνα μου. Αφού είσαι τέτοια μου σαν μας. Είσαι ο μίστερ μου σαν μας 2015. Αλήθεια. Πώς νιώθεις τώρα? Τίποτε, κουλά. Το απόλυτο κενό που λαλείς ο Ιβίσχυ. Απολύτως τίποτε. Κατάλαβα το, μάνα μου, εγώ ότι είσαι τέτοια ανέστητος. Βέβαια, αγάπη μου, γιατί αν ένιωθες έστω και κάτι, δεν θα τα έκαμε στον ταούλα. Το clever bird from the nose πιάνεται. Τώρα που το λαλείς, κουλά, κάτι νιώθω. Ελπίζω να είναι τύψεις. Νιώθω ότι είσαι αδίκησα, κουλά. Είσαι πολύ άξιμος άνθρωπος. Μην αλλάξεις. Μα τώρα περιπέζεις με. Λέω σου να που νιώθω. Έχεις πολύ θάρρο και θράσος. Άλλοι στη θέση σου φοβούνται κατά πούση. Τούτα είναι τα όπλα σου, κουλά. Μην αλλάξεις ποτέ σου. Αλήθεια. Και σου πω και κάτι άλλο, που το θέλω τώρα. Είσαι πολλά όμορφη κοπέλα. Εν και φταίω εγώ, εν το φυσικό μου. Και εύχομαι σου, κουλά, να βρεις έναν άντρα σούπερ. Ας εν και αμόλυφθον και έχω πρόβλημα. Anyway,
Εμαλάκωσα τώρα. Τεινάζω το μαλλί μου και φεύγω. Σταμάτα να τραβάς τα μαλλιά σου. Πώς κολλιούμε. Πώς κολλιέσαι. Έχεις νευρικότητα. Έχω και ποτσίνη. Γιατί, εσύ έχεις καθόλου. Περίμενε, σε λίγο να έχουμε νέα τους. Δεν μπορώ να περιμένω. Νιώθω ότι είναι άρτη ώρα που να γεννήσω. Έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω χρόνο, Κατερίνα. Και λέ μου, τη μάνα μου, άμα μπλέκεις με την αστυνομία, πρέπει να έχεις θάρρος. Τελικά είναι θάρρος που πρέπει να έχεις. Ευλάγκα. Γραφειοκρατία. Υπάρχει σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Να σου πω τώρα ήταν που υπάρχει μέσα στις κυβερνητικές υπηρεσίες. Ουφούνο μου να κάνω. Πόση ώρα. Άρα για να στείλω ένα μήνυμα του Κυριάκου, να το στείλω. Ένα μας στείλει σύνος. Ναι. Άρα για να πιάσω έναν τηλέφωνο την Πόπη να την πιάσω. Ένα μας πιάσει σύνη. Ναι. Καλά, εσύ δηλαδή πώς μπορεί να είσαι τόσο ψύχρεμη. Είμαι χαρούμενη. Καλά το γύψο. Ποιο ήταν η ιδέα να βρεθεί τη συγκεκριμένη μέρα στα χωράφια. Δική του. Και ζητήσει να πάτε μόνοι σας. Ναι. Εκδίαζε σας κατά κάποιον τρόπο. Περίπου. Περίπου. Το περίπου δεν είναι απάντηση. Θέλω καθαρές απαντήσεις. Κι εγώ θέλω μια μπίτα μίξ. Θεωρείς με να την έχω. Τι ήταν γίνα όλα τα λεφτά. Γιατί έβρεθηκαν μπροστά σας. Εμπλέκονται κι άλλοι μες στην ιστορία. Κύριε Αλεξάνδρου, αν δεν απαντήσετε, αν δεν μιλήσετε, θα μείνετε δαμέ μέχρι τα μεσάνυχτα. Καταλαβαίνετε το τούτο. Προσπαθώ. Ναι. Πότε. Γιατί. Καλά. Εντάξει. Έγινε κάτι. Η κατάθεση ακυρώνεται. Σας περιμένει ο αρχηγός στο γραφείο του. Και τους τρεις. Εμάς. Γιατί. Ζαλίζομαι. Ζήτησε να χαζεί ο αρχηγός στο γραφείο του. Ποιος αρχηγός. Ο κύριος Καγούρης. Ζήτησε να χαζεί ο αρχηγός στο γραφείο του. Ο λόγος. Ένας πει ο κύριος Καγούρης. Μάλιστα. Και οι καταθέσεις. Προς το παρόν αναβάλλονται. Α, είσαι σίγουρος. Ναι. Οκ. Εντάξει. Νιώθω καλά τώρα. Νιώθω πολύ καλά. Ευχαριστώ. Έγινε. Ελάτε μαζί μου. Πού να πάμε? Να γλιτώσουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Άντε πάμε. Πάμε να φύγουμε που τα μέσα. Άντε μου. Παναγία μου. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Ναι. Ναι, εντάξει Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Έρχονται δάμε. Μπράβο σας, αρχηγέ μου. Μπράβο σας και πάλι μπράβο σας. Τούτο που σκεφτήκετε ήταν ιδανική λύση. Δεν το σκεφτήκα μόνος μου. Δεν μου έκανα εγώ. Εγώ απλά εγωίτησα λίγο τις σκέψεις σας. Ήμουν, ας πούμε, το ρημουλκό του μυαλού σας. Βεβαίως πάντα για το καλό της κοινωνίας, του τόπου μας και της αστυνομίας. Το να χειρίζεσαι τέτοια θέματα είναι δύσκολη δουλειά. Καταλαβαίνω. Χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί. Μου καταλαβαίνω. Και πάνω απ' όλα διακριτικότητα. Άμα είχε διακριτικότητα, ό,τι σαν είναι. Διότι εμείς οι Κύπροι είμαστε πολλά διακριτικός λαός. Δεν μας νιώθει ο τόπος. Περπατήσετε ποτέ στη Wall Street και να ακούτε πανίκο, αντρούλα, τα μωρά. Όχι, δυστυχώς. Χάνετε, αρχηγέ μου, χάνετε. Θα μείνετε μαζί μας. Όχι, καλύτερα να πάω. Εξάλλου, να έχετε να πείτε διάφορα. Έθνω να με δούδαμε. Αρχηγέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Θανασίου μου. Πραγματικά εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα δίπλα σας. Κι εγώ το ίδιο, αρχηγέ μου, κι εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Ναι, κόρη, όπως σου τα λαλώ. Είπα τούτα και ξαλάφρωσα. Όταν άνω το κάμω πουλά. Και ο ίδιος πώς αντέδρασε. Έμεινε βουνάρι, όπως την πέτρα του Ρωμιού. Αγάπη μου, άμα Νικούλα μιλά, οι υπόλοιποι στέκουν σούζα. Είπες του για τον Κιχώτη. Ναι, κορή, είπα του τα ούλα. Και εκείνα που σκέφτηκα από μόνη μου και εκείνα που μου είπες εσύ. Και τι σου είπε για την κατάθεσή του. Α, ρε κούλα,
Σου είπα να πάει να το ψάρεψει για να μάθουμε τι είπε στην κατάθεσή του. Α, τσελάλουν, κάτι εξήχασα, κάτι εξήχασα. Κορί, θέλει να ξαναπάω. Όχι. Τώρα είναι να το καταλάβει. Αμάρε κούλα, μια δουλειά σε στείλαμε να κάνει τη γυναίκα με στη μισοδότη. Sorry. Έτσι όπω τον είδα, Τζαμέ, ευχήκα μου να του πω άλλα πράγματα. Είχα και εγώ τα αποθυμένα μου, να μην του τα πω. Έπρεπε να πάει βάση σχεδίου. Όχι να αυτοσχεδιάζει. Κορί, να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Θεωρεί με όμορφη. Α. Έτσι μου είπε ο Γεωργή ότι. Είμαι όμορφη και ότι είμαι σπάνιο άνθρωπο και ότι έχω και κότσα. Α, ευχήθηκε μου να βρω και έναν άντρα καλό. Είπε του ότι σκοπεύει να καταθέσει εναντίον του. Φυσικά. Γι' αυτό μου σου δεν κούλα. Για να αλλάξει γνώμη. Να μεν το κάνεις, να παίξεις πελό. Παναγιά μου, Παναγιά μου, no bloody Mary. Τώρα να δεις να μου να το κάνω, τώρα να δεις. Wait and you will see. Όταν εγνώρισα τον νόμο, ερωτεύτηκα τούτον το επάγγελμα. Ναι κύριε, I was in love. Ενόμιζα ότι επιτελούσα κοινωνικό έργο. Ήταν να πιάνουμε τους κακούς, τους παράνομους, τους μαφιόζους, τους λοποδίτες. Όχι το συγκρότημα, τους κανονικούς. Κι ύστερα δυστυχώς γνώρισα σου εσένα. Και κακοβλάγες, κούλα. Εχάλασες μου τα πιστεύω μου, κύριε. Κατάλαβα ότι η βρωμιά ξεκινά από μέσα και μετά στον εξωκόσμο. Ένα ιδανικό είχα και εγώ και τις αλαβάτησες μου το τέλεια. Όταν ονειρεύκες να αλλάξεις και να βελτιώσεις τον κόσμο, νομίζεις ότι είσαι και συμμάχος. Όταν όμως κοινή η σύμμαχη ευουτημένη μέσα στη βρωμιά, νιώθεις ότι αγωνίζεσαι μόνος σου, όπως το Δον Κιχώτη. Κι ας είχε άλλο που να σου κάνει και παρέα. Να με ειρωνευτεί κιόλας, ο Τζόκερ του Μπάτμαν. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, κύριε μου. Άνθρωποι σαν εσένα προσβάλλουν τα όνειρα ανθρώπων σαν και εμένα. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λάβεις. Είπε μας την όχι κούλα. Τούτο τζέρνε κατάντια. Τι κούλα τώρα. Ναι, Μαριάννα. Πρέπει να περάσουν μέσα και να μην μας ενοχλήσει κανένας. Εντάξει, κύριε Κακούρη. Α, και Μαριάννα, εάν δεχτείτε και σήμερα τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους για τον Γεωργίου, αποφύγετε να απαντήσετε. Θέλω το θέμα να παραμείνει παγωποιημένο προς το παρόν. Εντάξει, κύριε Κακούρη. Α, και πετώ και στον εκπρόσωπο τύπου. Καμία δήλωση μέχρι να σας πω εγώ. Εντάξει. Μάλιστα, κύριε Κακούρη. Κωνσταντίνε, ήρθα να καταθέσω κι εγώ. Ορίστε. Μου ξαναπιάσαν ποτέ κανένα κατάθεση. Έντρωγα τη δύσκολο, ναι. Τι θέλεις, κόρη μου, δάμε. Είπα σου να καταθέσω. Μόνο ο απλός κόσμος να καταθέτει. Εμείς οι ευυπόλοιποι αστυνομικοί να μην καταθέτουμε ποτέ. Αν θέλεις να κάνεις κατάθεση, να πάει στην τράπεζα. Ναι, έτσι μας ελαλούσαν και πριν και είδες αν τα χατάνε πάθαμε. Και για ποιον πρέπει να θέλεις να δώσεις κατάθεση? Για τον κύριο Γεωργίου. Ο Θεός να τον κάνει κύριο, δηλαδή. Ας πούμε για τον πρώην υπαστυνόμο. Και κοίτα, έχω και τις αποδείξεις μου. Τι αποδείξεις είναι τότε, του καφέ? Μέσα σε τούντο το φιλούδι υπάρχουν όλες οι υποθέσεις που ο Γεωργίου έκρουζε κατά καιρούς και επέτασε στον κάλαθον του. Ναι, εμάζευκα τα σκουπίτια του κάθε μέρα. Επίτηδες. Ήξερα ότι κάποια στιγμή είναι να μου χρειαστούν. Και πολλά χρειαστήκα μου τώρα. Δηλαδή έφερες μου καμένα χαρτιά. Ναι. Και αφού είναι καμένα χαρτιά, πώς περιμένεις να διαβάσω? Α. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορείτε για τον λόγο που βρίσκεστε εδώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας απολογηθώ για τις ταλαιπωρίες και τις κακουχίες που επεράσετε τόσων καιρών και μάλιστα από όργανο της υπηρεσίας μας. Το όργανο σας μέσα. Πόπι! Καταλαβαίνω το θύμο σας. Πνίγησα στο δίκαιο σας, είναι λογικό. Μα για εμάς που μιλά. Έτσι νομίζω. Αλλά πιο πολύ είμαι θυμωμένος με εμάς. Με εσάς. Ναι. Γιατί αργήσαμε να καταλάβουμε τι κοριόν είχαμε στην υπηρεσία μας. Δυστυχώς ανακαλύψαμε το πολλά αργά. Όταν πλέον εβασάνισε και ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο. Βλέπεις και για εμάς που μιλάμε. Τι νομίζω. Λυπούμε. Πραγματικά λυπούμε που δεν σας προστατεύσαμε τόσων καιρών και αφήσαμε έναν αλήτη, έναν απόβρασμα της κοινωνίας να σπηλώσει και να διασύρει με τέτοιον τρόπο το όνομα της κυπριακής αστυνομίας. Είστε σίγουροι ότι για εμάς που μιλά? Έτσι νομίζω. Άντε, κούλα. Άιζ με κουντάς. Θέλω να καταθέσω κι εγώ. Πάνε, κόρη μου, καμένη τη δουλειά σου. Μα γιατί να μην καταθέσω κι εγώ? Όλοι καταθέτουν. Γιατί η υπόθεση παγωποιήθηκε. Τι εννοείς παγωποιήθηκε?
Έκλεισε, πώς το λέμε. Και γιατί έκλεισε? Διαταγή του αρχηγού. Ποιο αρχηγού? Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρε κούλα. Του δικού μας, ποιο αρχηγού? Και γιατί? Λαμνερότατον. Να πάω να το ρωτήσω, να είσαι σίγουρος ότι να πάω. Να πάεις. Έλα τότε τα αποτεφρωμένα σου χαρτούς και δεν πάει με. Να πάω. Να είσαι σίγουρος ότι να πάω. Αντινάσω το μαλλί και φεύγω. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς είστε απλά τα θύματα της υπόθεσης, τα θύματα της πλεκτάνης του. Συγγνώμη για την ερώτησή μου. Εσύ για μας που μιλάτε, εσυχίζετε μας με κάποιους άλλους. Διαβάζοντας την κατάθεση του Γεωργίου, μπόρεσα να κατανοήσω τι ακριβώς έγινε. Ναι, μήπως όμως θα μπορούσατε να μας πείτε τι γράφει σε αυτή την κατάθεσή του ο Γεωργίου, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε γρή από ό,τι λέτε. Είναι απλά τα πράγματα. Ανέλαβε όλη την ευθύνη. Ορίστε. Κατηγόρησε τον ίδιο τον εαυτό. Ορίστε. Ομολόγησε για τις απειλές που σας είχε κάνει κατά καιρούς, τις πλεκτάνες που σας έστεινε, τις σχέσεις του με τον υπόκοσμο, όλα. Ναι, και για μας, τι σας είπε? Ότι είσαστε απλά τρία θύματα του μέσα στα πολλά. Συγγνώμη, κύριε αρχηγέ μου, και είναι τα λεφτά που ήταν έτσι κι αμέ πεσμένα που εγώ παρεπιπτόντως δεν ξέρω πώς βρέθηκα κι αμέ. Τι σας είπε για εκείνα τα λεφτά? Την αλήθεια. Η οποία είναι? Ότι τα λεφτά είναι δικά σας, κύριε Πετρίδου. Λεφτά των κόπων σας, της δούλεψής σας. Έτσι σας είπε. Ξέρετε, κύριε Πετρίδου, νιώθω και εγώ πολύ υπεύθυνος για αυτήν την υπόθεση. Γι' αυτό θέλω να σας απολογηθώ και προσωπικά. Ου, συγγνώμη, τούτο σημαίνει ο... Τι σημαίνει? Φτάσαν πολύ ψιθυροί στα αυτιά μου κατά καιρούς για τον Γεωργίου. Ναι. Αλλά δεν τους πήρα σοβαρά, δυστυχώς. Διότι ήταν τύπος και υπογραμμό. Αν έκανα έρευνα από τότε, αν το έψαχνα ακόμα λίγο, ίσως να προλαβαίναμε το κακό. Αλλά δυστυχώς. Δεν πειράζει, κύριε αρχηγέ, για όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε και κρατούμε κακία. Κρατούμε κακία. Όχι, όχι, καμία. Είμαστε μια παρέα μεγαλόψυχη. Ναι. Μήνυμα από τον Κυριάκο. Τι γράφει, Δεν το πιστεύω. Εγκλειτώσαν! Τι εννοείς? Γράφει μου ότι εγκλειτώσαν μόλις φεύγουν τώρα από το γραφείο του αρχηγού. Και ότι έρχονται από εδώ. Σαβά, Παυλή, έχουμε εξελίξεις. Να παγκούσαμε, εγκλειτώσαν. Ναι, έτσι μου γράφει ότι εγκλειτώσαν. Πα, 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 πα. Θα σας παρακαλούσα επίσης το θέμα να μείνει ως εδώ. Ξέρω ότι σας είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά δεν θα ήθελα να πάρει μεγάλη έκταση το θέμα. Όταν τέτοια περαστατικά διαφθοράς και μάλιστα μέσα στους κόλπους της αστυνομίας βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, η φήμη της κυπριακής αστυνομίας πλήττεται θανάσιμα. Αρκετή διαφθορά έζησε και έμαθε ο Κύπριος πολίτης τα τελευταία χρόνια. Ας μην ρίχνουμε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα σας ξανακαλέσουμε να περάσετε από το τμήμα για να δώσετε τις καταθέσεις σας, για να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε με τον κύριο Γεωργίου δικαστικός. Για τα χρήματά σας, θα είμαστε σε θέση να σας τα επιστρέψουμε σε λιγότερο από 5 μέρες. Απολογούμε ξανά εκ μέρους της κυπριακής αστυνομίας και σας ευχαριστώ θερμά για την άριστη και πάνω απ' όλα ανθρώπινη συνεργασία σας.